Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο vlog των The Upgrade. Είμαι ο Πάνος. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, για άλλη μία φορά είμαι μέσα στο Γιάρης. Και γιατί είμαι μέσα στο Γιάρης? Γιατί ήρθε η ώρα να αλλάχτούν τα λάστιχα, γιατί δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Και τώρα αρχίζει και κρυώνει ο καιρός, αρχίζουν οι βροχές τα λοιπά, τώρα π.χ. συγκεκριμένα βρέχει. Οπότε δεν είναι να το αφήσουμε για καιρό ακόμα, καλό είναι να έχει τα λάστιχα πάνω. Τι λάσκα θα βάλω? Αυτό που αποφάσισα και έψαξα λίγο, εντάξει, η συγκεκριμένη διάσταση δεν έχει και πάρα πολλές. Α, έχει αρκετές επιλογές. Αλλά οκ, okay, δεν είναι ότι χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Οπότε θα βάλω τα Miscellaneous Saver Plus. Η διάσταση, αν δεν κάνω λάθος, είναι 175-60-14. Και τώρα πάω να τα βάλω. Πιστεύω να είναι καλή επιλογή, δεν νομίζω να έχουν κανένα θέμα. Ουσιαστικά το αυτοκίνητο δεν έχει πολλές απαιτήσεις, μέσα στην πόλη κινείται. Τώρα φοράει κάποια Nexen λάστιχα πάνω, τα οποία έχουν παραδώσει. Δηλαδή τώρα άμα ξεκινήσω το τέρμα θα γράφει σαν τρελό. Οπότε αυτά, σας κλείνω και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, μόλις τελείωσα, μπήκαν τα λάστιχα πάνω. Τώρα εντυπώσεις τα λοιπά δεν μπορώ να ξέρω. Αρχικά βρέχει τώρα αυτή τη στιγμή, οπότε σίγουρα δεν μπορώ ούτε να δοκιμάσω τίποτα, ούτε να καταλάβω και πολλά πράγματα. Πάντως είναι σίγουρα πιο ήσυχα. Αυτή τη στιγμή είμαι στη Θηβών και επιστρέφω προς το σπίτι. Γίνεται ένας πανικός. Λογικά πιστεύω σε καμιά ώρα θα έχω φτάσει σπίτι. Παιδιά, έχει ουρά. Πραγματικά δεν σταματάει, δηλαδή τώρα είμαι 20 λεπτά και έχω κάνει 10 μέτρα. Θέλω να σας τα δείξω και λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας τα δείξα και πολύ. Ή βασικά, όχι τώρα που βρέχει, όταν στεγνώσει λίγο θα σας τα δείξω, να δείτε λίγο πως είναι και το πέλμα. Και απλά σας γυρίζω λίγο να δείτε λίγο τι γίνεται. Thank you.
Λοιπόν, όπως είδατε, έχουμε βάλει στο Yaris τα Michelin Saver Plus, τα 175-65-14, τα οποία ήταν μία από τις επιλογές που είχα δει. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να μήπως πάρω και Continental, αλλά τελικά πήρα αυτά. Φαίνονται πάρα πολύ καλά στο δρόμο μέχρι τώρα, όσο τα έχω οδηγήσει, πιο μαλακά από τα προηγούμενα που είχαμε τα Nexen. Βέβαια τα Nexen ήταν πάρα πολλών χρόνων, οπότε υπάρχει πιθανότητα να είχαν χαλάσει κιόλας πάρα πολύ, γιατί το αυτοκίνητο ξεκίναγε, έγραφε απευθείας. Οπότε πιστεύω ότι αυτά θα είναι σίγουρα καλύτερα. Πιστεύω θα είναι σίγουρα καλύτερα από τα προηγούμενα. Φτάνει να δείξει και ο χρόνος, δηλαδή θα τα δοκιμάσω λίγο και θα σας κάνω λογικά και ένα review κάποια στιγμή όταν περάσει λίγος καιρός, να είμαι σίγουρος δηλαδή πως είναι σαν χρήση. Αλλά okay, είναι απλό λάστιχο πόλης, δεν είναι κάτι διαφορετικό, οπότε δεν νομίζω θα δούμε τεράστιες διαφορές. Απλά ήδη το αυτοκίνητο φαίνεται πιο άνετο στο δρόμο και φαίνεται να έχει καλύτερα κρατήματα γενικά όσο το δοκίμασα λίγο, γιατί γενικά χθες, όπως λέτε και πριν, γιατί ήταν χθες τα βράτα λάστιχα, έβρεχε, οπότε δεν υπήρχε πολύ μεγάλος τρόπος να δοκιμάσω ακριβώς τις αντοχές ή οτιδήποτε. Οπότε ίσα ίσα τα δοκίμασα λίγο έτσι. Είδα πάντως ότι η βροχιά είναι πολύ καλύτερα από αυτά που είχαμε πριν. Λοιπόν, οπότε αυτά. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι του The Upgrade να βλέπετε όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε. Έρχονται και άλλα βίντεο εννοείται με το Yaris και εννοείται και με το Colt. Σε λίγο καιρό όμως. Γεια σας.